Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη δημοσιότητα δόθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν κάνει δεκτή το αίτημα ακύρωσης απόφασης του εφετείου για μείωση των ποσών που έλαβαν οι κάτοικοι της Μαυροπηγής ως αποζημίωση για την απαλωτρίωση του οικισμού τους από την ΔΕΗ. Η συγκεκριμένη απόφαση που είναι γνωστή από τον Μάιο περιπλέκει την κατάσταση με τους κατοίκους να ζητούν πλέον πολιτική λύση στο θέμα. Δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης της απόφασης του εφετείου Δυτικής Μακεδονίας για σημαντική μείωση των τιμών της αναγκαστικής απαλωτρίωσης των περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων της Μαυροπηγής, η οποία είναι στη διαδικασία αντικατάστασης. Τις τιμές είχε επιδικάσει το πρωτόδικο δικαστήριο. Έτσι, βάσει νόμου, οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι το επόμενο διάστημα να επιστρέψουν στη ΔΕΗ σημαντικό μέρος των χρημάτων που έλαβαν. Η υπόθεση είχε εκδικαστεί στον Άριο Πάγο τον Νοέμβριο του 2018. Πλέον, σύμφωνα με την τοπική κοινότητα, μοναδική λύση για το πρόβλημα μπορεί να βρεθεί πολιτικά. Ναι, πράγματι, έχουμε λάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου για την αίτηση ανέρεσης που είχαμε κάνει της απόφασης του εφετείου. Είναι αυτό που περιμέναμε, είχαμε πληροφορηθεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, ήταν αυτό που περιμέναμε, απλά θέλαμε να καθαρογραφεί, να τη διαβάσουμε και να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η απόφαση για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και με βάση αυτή την εικόνα να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Δεν είναι πια μια φήμη, ο εφιάλτης είναι πραγματικός. Δηλαδή υπάρχει αίτημα για επιστροφή χρημάτων. Δεν θα λέγω ότι υπάρχει άμεσα αίτημα για επιστροφή χρημάτων. Υπάρχει μια απόφαση η οποία λέει ότι με βάση την απόφαση του εφετείου υπάρχει μια διαφορά τιμής. Και αν θέλει να κάνει χρήση η ΔΕΗ της απόφασης αυτής, πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στο φάσμα της επιστροφής των χρημάτων, αρκεί να του κάνει χρήση η ΔΕΗ την απόφαση αυτή. Αν κάνει αγωγές δηλαδή και ζητάει τα χρήματα η ΔΕΗ. Ακριβώς. Νομικά αυτό νομίζω ότι θα γίνει διαφορετικά, η διοίκηση κινδυνεύει να πάει για το ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχείρησης. Άρα αυτό πιθανόν να συμβεί, αλλά. Εσείς τι ζητάτε από τον πολιτικό κόσμο, από την κυβέρνηση, από την τοπική κοινωνία, από τον Δήμο? Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εμείς επειδή βλέπουμε μια ανησυχία που υπάρχει και στον κόσμο από την πλευρά μας, από τους κατοίκους, πώς να το πω έτσι, ένα άγχος, ένα προβληματισμό στην καθημερινότητά του και με βάση βέβαια και τα τεκτενόμενα τα οποία προκύπτουν από τη ΔΕΗ, λόγω του ότι κάθε μέρα διαβάζουμε για καινούργια πράγματα, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ της ρευστότητας και το θέμα του αν θα πουληθεί ή όχι. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάποιες κινήσεις όσο γίνεται δυνατόν πιο γρήγορα, να προλάβουμε πολιτικές ευθύνες, να βάλουμε δηλαδή εντός εισαγωγικών στην πρίζα όλους τους πολιτικούς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και μάλιστα θέλω να πω ότι όλοι εδώ οι τοπικοί φορείς μαζί με τους βουλευτές έχουν ασχοληθεί με το θέμα, είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, οπότε θεωρώ ότι είναι και υπεύθυνοι να προχωρήσουν και να κυνηγήσουν το θέμα μέχρι να φτάσουμε στο πλέον αρμόδιο άτομο που είναι Υπουργός Ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης. Πολιτική παρέμβαση ζητούμε. Ναι, ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες, δρομολογείται κάποια επαφή, κάποια συνάντηση, κάποια ραντεβού που θα είναι χρήσιμα? Ναι, όπως σας είπα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος με τις εξελίξεις της ΔΕΗ και επειδή κάποια στιγμή αυτό πρέπει να δώσουμε λύση. Εμείς. Έχουμε αποφασίσει, έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαμανίδη, τον Τέος, να προσπαθήσει να κάνει μια συνάντηση με όλους τους φορείς εδώ, τους τοπικούς, από Τέος νυν και τους βουλευτές, ούτως ώστε σε ένα τραπέζι το οποίο θα κάτσουμε να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε το θέμα, να βγάλουμε μια κοινή στρατηγική και με βάση την απόφαση την οποία θα πάρουμε, να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα, να έχουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και αν μπορούμε μέσα σε μια συνάντηση να λύσουμε το θέμα, θα το κάνουμε. Το μήνυμα που στέλνουμε προς τους κατοίκους της Μαυροπηγής και σε αυτούς που έχουν θέμα με επιστροφή ενδεχόμενη χρημάτων. Βασικά, όλοι έχουν θέμα με την επιστροφή των χρημάτων. Θεωρώ ότι το 90-95% τους απασχολεί το θέμα. Αυτό που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός.
Απλά χρειάζεται να κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες. Αν χρειαστεί όλοι μαζί να κάνουμε κάποια κινητοποίηση, θα την κάνουμε και προτεστάντες θα είναι εγώ και οι τοπικές αρχές. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Για μας αποτελεί μια αιτία κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δούμε ότι κάπου σκαλώνει η λύση του προβλήματος. Απλά δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες, θέλει συγκεκριμένη στρατηγική, ούτως ώστε να βρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη λύση στο πρόβλημα. Λεωφορείο της Κέρκυρας που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και ενώ είχε σταματήσει στα Γρεβενά για άγνωστη αιτία και ενώ ήταν παρκαρισμένο, ξεκίνησε να κινείται με αποτέλεσμα να σταματήσει λίγο πριν πέσει στο κενό. Την ώρα εκείνη στο λεωφορείο βρισκόταν επιβάτες οι οποίοι εγκατέλειψαν το όχημα και ενώ κινήτα σε κίνηση. Στο κενό λίγο έλειψε να βρεθεί λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κέρκυρας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα Θεσσαλονίκη. Στη 1.30 το μεσημέρι της Παρασκευής το λεωφορείο σταμάτησε έξω από τα Γρεβενά. Ξαφνικά και ενώ μέσα στο όχημα υπήρχαν ορισμένοι επιβάτες, το όχημα άρχισε να κινείται. Το λεωφορείο διέσχισε κάθετα κεντρικό δρόμο των Γρεβενών που οδηγεί στην Εγνατία Οδό και λίγο έλειψε να βρεθεί στο κενό. Ναι, οδηγέ, τι συνέβη σήμερα, γιατί κάποιοι λένε ότι ήταν μέσα στο λεωφορείο. Έφυγε, λύθηκε το χειρόφρενο. Δεν ξέρω, αφού δεν το πώς γράφει εδώ, δεν ξέρω. Τι έγινε εδώ πριν λίγο. Απλά ξαφωνές ότι το λεωφορείο τρέχει προς τα πίσω και εγώ πήρα το κινητό μου και πήδηξα από το λεωφορείο έτσι ώστε να γλιτώσω. Είχε κόσμο μέσα το λεωφορείο. Είχε 2-3 άτομα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν. Αυτά πάνω στη σύγχυσή μου και στον πανικό. Το λεωφορείο ήταν δηλαδή σταματημένο σε αυτή. Εδώ έτσι ήταν, έτσι το λεωφορείο. Και πώς γύρισε έτσι διαφορετικά. Πώς είναι ο δρόμος. Λύθηκε δηλαδή το χειρόφρενο. Δεν ξέρουμε. Εσείς πηδήξατε την ώρα που κινούνταν το λεωφορείο. Εκεί. Πριν συγκρούσει μέσα στις μέσες του δρόμου. Έπεσα εδώ πέρα στις πέτρες. Πώς αισθάνεστε, είστε καλά εσείς. Τώρα είμαι καλά, ναι. Πηγαίνατε για Κέρκυρα. Πήγαινα για Κοθεάνη. Ερχόσασταν από Κέρκυρα εδώ, κάνατε το διάλειμμά σας και στην συνέχεια συνέβη αυτό που συνέβη ή την Όχι, ώρα που σταματήσατε. Σταμάτησε το λεωφορείο, είχε κατέβει ο κόσμος, ο πιο πολύ κόσμος, δεν ήθελα να κατέβω. Και απλά άκουσα μετά φωνές στο λεωφορείο, το παλικάρι. Το παλικάρι βγήκε πρώτο και φώναζε κατεβείτε, πηδήξτε. 19 φορτηγά είχε κλέψει συμμορία από περιοχές Κοζάνης και Γρεβενών από το 2012 μέχρι σήμερα με σκοπό να τα παραποιήσει τις πινακίδες τους και να τα πουλήσει. Η αστυνομία μετά από έρευνα συνέλαβε 4 άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν ιδιωτής μάντρα στη Θεσσαλία. 19 υποθέσεις κλοπών γιοταχή φορτηγών οχημάτων από περιοχές της Κοζάνης και Γρεβενών εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης. Οι κλοπές είχαν διαπραχθεί από το διάστημα Αύγουστος 2011 έως Αύγουστος 2019. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 30, 40, 42 και 52 ετών οι οποίοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί ως μέλη σε εγκληματική ομάδα συμμορία με διακριτούς ρόλους επιδιώκοντας την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού ωφέλους από την διάπραξη κλοπών γιοταχή φορτηγών οχημάτων. Εφαρμόζοντας ένα ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης διαρρήξεων και κλοπών σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιολόγηση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν την ίδια μεθοδολογία και ενεργώντας από κοινού, νυχτερινές κυρίως ώρες, διέπραταν κλοπές συγκεκριμένου τύπου οχημάτων από περιοχές Κοζάνης και Γρεβενών. Στη συνέχεια προέβαιναν στην παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους με σκοπό την πώλησή τους. Το πρωί της 10ης Αυγούστου σε αγροτική περιοχή της Κοζάνης συνελήφθη 30χρονος μετά από καταδίωξη από την αστυνομία. Το άτομο αυτό λίγο νωρίτερα, ενεργώντας από κοινού με άλλα 2 άτομα, αφαίρεσαν από περιοχή της Κοζάνης για ταχύ φορτηγό αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια θα παρέδιδαν στο 4ο μέλος της συμμορίας ιδιοκτήτη μάντρας εντρακτικών αυτοκινήτων. Η μάντρα είναι κατεστημένη σε περιοχή της Θεσσαλίας. Στη συνέχεια της έρευνας, η αστυνομία προχώρησε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 γιοταχή φορτηγά αυτοκίνητα με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας ιδιοκτησίας 8 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. 6 από τα οχήματα που αφαιρέθηκαν εντοπίστηκαν σε περιοχές της Κοζάνης, της Λάρισας και της Πιερίας και αποδείχθηκαν ιδιοκτήτες τους. Η προανάκριση συνεχίζεται για τυχόν συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κοζάνης.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποίησε πρόσκληση για το έργο δημιουργίας εκπαιδευτικών παρκών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μία ακόμα έκφανση της στήριξης του κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος της περιοχής από την Περιφέρεια. Την πρόσκληση προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Η πρόσκληση αφορά έργο ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών εκπαίδευσης και ειδικότερα δημιουργίας και οργάνωσης εκπαιδευτικών πάρκων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Η δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών στέγασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τη δημιουργία εκπαιδευτικών πάρκων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου και Εθνικών Πόρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες πληροφορίας μπορούν να επισκεφθούν στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν στη Θεοτόκο Κόνιτσας οι εκδηλώσεις του ΚΚΕ στο Μουσείο Δημοκρατικού Στρατού. Οι εκδηλώσεις γίνονται για τρίτη χρονιά μετά τα εγγένεια του Μουσείου από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα. Διήμερο εκδηλώσεων που στόχο έχουν να τιμήσουν τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος στο Γράμμο και στο Σμόλικα, διοργανώνουν από κοινού για τρίτη χρονιά οι οργανώσεις του ΚΚΕ Δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, Λευκάδας και Κέρκυρας. Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Αυγούστου, εκατοντάδες κόσμου θα βρεθεί στο Μουσείο του Δημοκρατικού Στρατού στη Θεοτόκο Κόνιτσας, όπου στον προαύλιο χώρο υπάρχει το μνημείο με όλα τα ονόματα αυτών που έχασαν τη ζωή τους. Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από τη συντεταγμένη υποχώρηση των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού μετά τη τελευταία μάχη στο Γράμμο. Όπως είναι γνωστό, παρά τις προσπάθειες της ελληνικής άρχουσας τάξης και των Αμερικάνων υπεριαλιστών, ο Δημοκρατικός Στρατός δεν συντρίφθηκε ολοκληρωτικά, αλλά απέναντίας συντεταγμένα υποχώρησε προς την Αλβανία. Δεκάδες χιλιάδες μαχητές του και οικογένειές του ξεκίνησαν, αν θέλετε, το μακρύ ταξίδι της πολιτικής προσφυγιάς στις χώρες της σοσιαλιστικής υποδόμησης, όπου βρήκανε θερμή φιλοξενία, πρόσβαση σε εργασία, μόρφωση, στον πολιτισμό, όπως είναι ήδη γνωστό. Με αυτή την εκδήλωση φιλοδοξούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν ξεχνάμε αυτούς τους αγώνες του ελληνικού λαού. Και απέναντίας ακόμα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε κάνει σοβαρή προσπάθεια μελετώντας όλη αυτή την πείρα, ούτως ώστε να γίνουμε πιο ικανοί σήμερα για την πάλι μας, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού, να γίνουμε πιο ικανοί στο να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές αλλαγές και ανατροπές, για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας, της σοσιαλιστικής κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πολιτική ομιλία από τον γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ Θανάση Χαστά και θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι. Την Κυριακή 18 Αυγούστου οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν και θα ξεναγηθούν σε περιοχές που έγιναν μάχες και γεγονότα την περίοδο του εμφυλίου. Και ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δεν ανήκει στο Μουσείο της Ιστορίας. Έχουμε χρέος και ιδιαίτερα οι νέες γενιές να μαθαίνουμε από την γεμάτη θυσής ιστορία των αγώνων του λαού μας, να εμπνεόμαστε, να δούμε πείρα, διδάγματα για την πάλη στις σύγχρονες συνθήκες. Καθώς, όπως είναι γνωστό, 70 χρόνια μετά ο ταξικός πόλεμος, αν θέλετε, συνεχίζεται, καθώς συνεχίζει να υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, συνεχίζει το καπιταλιστικό σύστημα να ματώνει το λαό για τα κέρδη του κεφαλαίου, συνεχίζει να γεννά κρίσεις, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, παρά τις προσπάθειες που οι πολιτικές του κάνουν να τα παρουσιάσουν όλα ρόδινα. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι μια εκδήλωση που πέρα από το ιστορικό της περιεχόμενο έχει πολλά να προσφέρει για το σήμερα, για την πάλη του λαού και της νεολαίας. Αυξάνονται οι συμμετοχές των ποδηλατών από όλη την Ελλάδα για τον 14ο ποδηλατικό γύρο της λίμνης Πολυφίτου που θα γίνει φέτος την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου με μεγαλύτερη διαδρομή. Αυξημένο όμως είναι το ενδιαφέρον και για την πρώτη ποδηλατική ανάβαση Γεώργιος Πράσος που πήρε το όνομά της από τον ποδηλάτη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Τολεμαΐδα. Ένα ποδηλατικό διήμερο που στόχο έχει να τονώσει την ποδηλατική κουλτούρα και να τιμήσει τη μνήμη του ποδηλάτη Γιώργου Πράσου από το Πλατανόρεμα θα πραγματοποιηθεί στα Σέρβια το Σάββατο 31 Αυγούστου και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τον 14ο ποδηλατικό γύρο της λίμνης Πολυφίτου
και τον πρώτο αγώνα ανάβασης με όνομα Γιώργος Πράσος, που στόχο έχει να γίνει θεσμός όπως και ο ποδηλατικός γύρος. Αρκεί να σας πω ότι όλο το καλοκαίρι και στον θα γίνει συγχρόνος και μικρός αγώνας, ο δεύτερος για παιδιά κάτω των 15 ετών, που θα πάει από τα σέρβερα, ξεκινήσει μετά από τον μεγάλο και θα πάει διασταύρωση Μπελιοντού 17 χιλιόμετρων μέσω πρωταναρεύματος. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε πάνω από 150 συμμετοχές με τα 30 μικρά εδώ πέρα. Όλα κυκλοφορούν με τον δήλωτο. Ο σκοπός όταν τον κάναμε αυτόν τον αγώνα ήταν και ένας από αυτούς, να διαδώσουμε την ποδοσφαιρική συνείδηση για τα μικρά τα παιδιά, ούτως ώστε εκτός από ένα άθλημα να γίνει και ένα μέσο μεταφοράς. Φυσικά η πόλη μας δεν ενδίκεται για λόγο τις ανηφόρες που έχουμε για αυτόν τον σκοπό, αλλά τα παιδιά έχουν το κουράγιο και τις ανεβαίνουν. Η ανάβαση από τα Σέρβια έως την Αγία Παρασκευή Πλατανορέματος θα γίνει το Σάββατο 31 Αυγούστου και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 14ος Πανελλήνιος Ποδηλατικός Γύρος της Λίμνης Πολυφίτου. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές μέχρι τώρα. Το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε διανυκτέρευση πάνω στον ξενώνα της Καστανιάς για τους ποδηλάτες που θα έρθουν από μακριά, ούτως ώστε να παρευρεστούν και το Σάββατο και την Κυριακή στον αγώνα. Την Κυριακή έχουμε τον μεγάλο αγώνα που φέτος θα περάσει μέσα από την Ιαννή, θα φύγει από τη γέφυρα του Ρημνίου επάνω και θα βγούμε στον επαρχιακό δρόμο προσιλείο Τρανοβάλτου και θα έρθουμε από το προσιλείο στα Σέρβια. Αυξήσαμε τα χιλιόμετρα φέτος γιατί μας τα ζητούσαν πολλοί ποδηλάτες και το όραμά μας είναι αν μπορέσουμε αυτόν τον αγώνα τον Πανελλήνιο, που είναι Πανελλήνιος γιατί έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος και τον στηρίζουν οι σύλλογοι πρωτίστως εθελοντών αιμοδοτών, αν μπορέσουμε να τον βάλουμε και στο καλεντάρι των ποδηλατών. Από τον χώρο του πολιτισμού είναι το επόμενο ρεπορτάζ. Θα δούμε εικόνα από εκδηλώσεις που έγινε το 15 Αυγούστου στην τοπική κοινότητα Μεσονησίου. Με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στον χώρο δίπλα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεσονησίου γιορτάστηκε ο 15 Αύγουστος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δριάδες. Σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και την Τοπική Κοινότητα Μεσονησίου πραγματοποίησαν δίμες εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Μένουμε στο 15 Αύγουστο και πάμε να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από την φετινή αναβίωση του Εθήμου Τρανός χορός στη Βλάστη Ορδέας. Από το 1769 οι Βλαστιώτες έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα έθιμο το οποίο δείχνει πολύ μεγάλη παράδοση και το μόνο πράγμα που μπορούμε να σωθούμε είναι η παράδοση. Πρέπει να το πάμε στις επόμενες γενιές. Εσείς οι μεγαλύτεροι φοράτε την παραδοσιακή στολή έχοντας και καμάρι ταυτόχρονα. Εγώ αυτή την ώρα έχω 5 γόνια, τον είναι πολύ μικρό. Τα υπόλοιπα αντίνονται όλα. Από πού μας έρχεστε? Εγώ έρχομαι από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Αλλά είμαι Βλαστιώτης, έχω εδώ 45 χρόνια. Η Βλάστη είναι στο αίμα μας. Μη συζητάτε. Μας δίνει ζωή, πολύ μεγάλη ζωή. Ερχόμαστε από Θεσσαλονίκη. Είναι παράδοση εδώ και χρόνια. Η γιαγιά μας την έχει μεταδώσει και ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο. Να τιμήσουμε το έθιμο. Τι κάνει μια νέα κοπέλα να βάζει έτσι την παραδοσιακή φορεσιά στον 21ο αιώνα? Νομίζω η αγάπη για το χωριό της γιαγιάς και για τη γιαγιά την ίδια και για όλο αυτό το έθιμο που γίνεται εδώ κάθε χρονιά. Μας μάθαν οι γονείς μας, οι παλιότεροι, τους χορούς, την παράδοση, το από πού κρατάμε. Ακριβώς αυτό. Θα κάνετε το ίδιο, θα το μεταφέρετε στις επόμενες γενιές? Ναι, ήδη ετοιμάζουν ακόμα στολές για τους επόμενους, για τις μικρότερες γενιές. Καταλαβαίνετε το τι λένε στον Τρανό χορό? Τι ακριβώς είναι ο Τρανός χορός? Έχουμε ψάξει λίγα πράγματα, κάτι καταλαβαίνουμε. Έχουμε ενημερωθεί, ναι. Και μαθαίνουμε κάθε χρόνο περισσότερο. Σε όλα τα, από όλα τα μέρη και από, που διαμένουν. Συγχρόνως όμως μαζεύει και όλους όσους γνωρίζουν αυτό το πανέμορφο τοπίο, επισκέφτονται την ιστορική κοινότητα της Βλάστης για να παρακολουθήσουν και να συνεορτάσουν μαζί με τους Βλαστιώτες. Για μία ακόμη χρονιά είμαστε στη Βλάστη, στην πανέμορφη Βλάστη, για να τιμήσουμε το έθιμο του Τρανού χορού. Όλοι οι απαντακού Βλαστιώτες βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα. Είναι μια ευκαιρία η σημερινή, γιορτάζοντας την Παναγία, το 15 Αύγουστο, να βρεθούμε εδώ στην Βλάστη για να τιμήσουμε αυτό το έθιμο. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συναντηθήκαμε εδώ στη Βλάστη για το αντάουμά μας, για τον Τρανό χορό. Παρόλο τις δυσκολίες που μας έχει κάνει ο καιρός, παρόλα αυτά βρεθήκαμε και ο Τρανός χορός βρίσκεται σε εξέλιξη. Να είστε καλά. Είναι η βαριά μας βιομηχανία ο Τρανός χορός. Είναι βέβαια, είναι η βαριά μας. Είναι η παράδοσή μας, είναι η ιστορία μας. Είναι η ιστορία μας, είναι το μεγαλύτερο που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βλάστη. Είναι 17 χρόνο να βρίσκεται στον Τρανό χορό. Έχει γνώση της παράδοσης, είναι η ανησυχία, η αναζήτηση για να μάθει για την παράδοση? Και γνώση για την παράδοση, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, και ότι θα πρέπει και εμείς να βλέπουμε, βλέποντας βασικά αυτό το έθιμο που κρατάει χρόνια τώρα, να μαθαίνουμε ακριβώς το πώς, τι γίνεται, ώστε να μπορέσουμε μετά και εμείς να το συνεχίσουμε, να μην αφήσουμε αυτό που άφησαν οι προγονείς μας
Είναι η παράδοση, η ταυτότητά μας, η ιστορία. Ακριβώς, είναι όλα αυτά που είπατε κι εσείς. Πώς νιώθουμε, πες μου λίγο συναισθήματα όταν βρίσκεσαι στη βλάστη. Έχουμε μία συγκίνηση, γιατί αυτό το έθιμο κρατάει από πολύ παλιά, από τους προγόνες μας, και νιώθουμε έτσι ένα, να μας ξυπνάει ένα συνέστημα, πιο πολύ. Ένα ρίγος, επειδή αυτό το υπάρχει από χρόνια τώρα στη βλάστη. Χρόνια πολλά σήμερα της Παναγιάς σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπετε και ο κακός καιρός δεν μας πτώησε, βγήκαμε στα λιβάδια να διατηρήσουμε, να συνεχίσουμε το έθιμο του τρανού χορού. Θα ξαναευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και καλή χρονιά. Ο τρανός χορός δεν διοργανώνεται από κάποιον φορέα, από κάποιο σύλλογο. Είναι ένα πηγαίο έτσι έθιμο που το κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες, ο απλός λόγος. Ο τρανός χορός ούτε πανηγύρι είναι, ούτε έθιμο είναι. Είναι μια αυθόρμητη κίνηση των απανταχούβλων των σκοτών να βγουν στα λιβάδια, να τραγουδήσουν τα τραγούδια, να χορέψουν το χορό, να τα έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου βλατσιώτες. Από Γερμανία, από το εξωτερικό. Οι βλατσιώτες βρίσκονται εδώ σήμερα. Όσοι δεν βρουν και τους βολεύει και δουλειά. Είναι η ετήσια συνάντηση με τη βλάστη. Το αντάμωμα, το μεγαλύτερο αντάμωμα των βλατσιωτών. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μία είδηση από τον χώρο της Εκκλησίας και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Oh.
και έντες πάλε ποτέ δια να ψάσεις εν αυτοί επισκοπές των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Πονισταύτης και Πασών των Αγίων του Θεού ετησιών και μονών των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση πάρετε και επεσχάτων πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, πάντων των αδίκων θανάτων σφαγιαστέντων και μαρτυρικό το τρόπο τελειοθέντων αδελφών της Ουριέων ημών και των ψυχών των και κοιμημένων δούμεν αυτού Κωνσταντίνου και Στυλιανής υπερών τα μνημών συνατελούμε και των και κοιμημένων δούμεν αυτού Ανησίας Μοναχής της και καθηγουμένης της Ιεράς Πονής Ταύτης και Θεοδόρου Ιερομονάχου και των δούνων αυτού Εμιλιανού Σεραπείωνος και Νεκταρίου, των Ιερομονάχων και παντός Πνεύματος Δικαίου, εμπίστητε τελειωμένου και όν τα ονόματα, εμνημονεύσαμεν εν τη Ιερά Προθέση, ζών των αδελφών ημών και τεθνεώτων, και ον έκαστος κατά διάνοια μνημονεύει, και εις άπεσιν αμαρτιών, τα σα εκ των ζών, σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Σεβασμιότατε και σεπτέτιμεν άρχα της Εράστα της Μητροπόλεως, αδελφέ και λειτουργέ προσφυλέσατε, και τετιμημένε, Άγιε Καστορίας, Κύριε Σεραφείμ, σεβασμιότατε και προσφυλέστε αδελφέ Άγιες της Ανίου και σχετής της Κύριε Αθανάση, πατέρες και αδελφοί. Απολαμβάνω όλες αυτές τις ημέρες τις οποίες διέρχομαι στην ευλογημένη Μακεδονία, ξενίας δεσποτικής, θεωρώ σήμερα ιδιαίτερος, εμ' αυτόν ιδιαίτερος ευτυχή, διότι βρίσκομαι στον ιερό αυτό χώρο της προσευχής και της νύψεως, στον ιερό χώρο αυτό του μαρτυρίου και της μαρτυρίας, αλλά και της ενά-ενά προσευχής μιας μεγάλης συγχρόνου Αγίας, της εκ του ηρωικού πόντου ορμωμένης Οσίας Σοφίας, της επωναμαζωμένης της Κλεισούρας. Θα μου επιτρέψετε πρωτίστως, Άγιε Επιμενάρχα, Κύριε Σεραφείμ, να εκφράσω προς σας προσωπικώς την εκαρδίας ευγνωμοσύνη μου και την ευχαριστία μου, διότι με την κυριαρχική σας άδεια και εν συλλειτουργία μαζί σας και με το Αγίου Αδελφού Συσανίου και Συαχίστης, τελώ την Θεία Λειτουργία και συμπροσεύχομαι μαζί σας Αγία Καθηγουμένη και αδελφοί και αδελφές σε Χριστό. Ο τόπος στον οποίο ιστάμεθα είναι αληθώς τόπος μαρτυρίου. Κατά το παρελθόν, αλλά και κατά το εγγύς παρόν. Μου διηγούν το οι αδελφοί τα παθήματα της περιοχής της Κλεισούρας, μόλις 80 περίπου χρόνια πριν, αλλά και τη θυσιαστική, προσευχητική και σωστική συμπαράσταση της κυρίας Θεοτόκου, η οποία εισήκουσε την εκτενή δακρυρόουσα προσευχή της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας. Ευρισκόμενος λοιπόν στον τόπο αυτό,
ασφαλώς και δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Άλλωστε, ο τόπος, ο χώρος υπερβαίνει τα όσα θα μπορούσε κανείς να πει ή να διαλογιστεί. Γιατί το μαρτύριο και η μαρτυρία αδελφοί μου δεν εκφράζονται, δεν λέγονται, μόνον βιώνονται. Στρώμα ή Media Strom. Media Strom φυσικά. Αποκτήστε ένα στρώμα κορυφαίας ποιότητας με έκπτωση έως 50%. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα. Και στρώμα Advanced Care μόνο 599 ευρώ. Media Strom Ευκολίδης. Γκέρτσο 60 στην Κοζάνη. Velvita, 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 Velvita. Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Ροδάκινο Βελβετού Δήμητρα. Διαχρονική ποιότητα στην ιστορία του χρόνου. Μυρωδάτο. Ζουμερό. Πεντανόστιμο. Ζητήστε το. Κύριε, ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash. Καλώς σας βράδυ.